Ομαλά διεξήχθη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας. Η πρωτοφανής αστυνομική παρουσία, με πάνω από 4.000 αστυνομικούς, απέτρεψε έκτροπα. Συγχρόνως όμως απέτρεψε και τους πολίτες να παρακολουθήσουν την παρέλαση, με αποτέλεσμα η προσέλευση να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ελάχιστοι ήταν οι πολίτες που παρακολούθησαν την εφετινή παρέλαση. Απέναντι δε από την εξέδρα των επισήμων βρίσκονταν μόνο όσοι είχαν ειδική πρόσκληση ή διαπίστευση. Μικροεντάσεις δημιουργήθηκαν στην οδό Φιλελλήνων όταν πολίτες, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το χώρο των επισήμων. Πολίτες οι οποίοι δεν είχαν την απαραίτητη διαπίστευση μαζεύτηκαν πριν ακόμη ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση στα κυκλειδώματα στην οδό Φιλελλήνων. Κάποιοι προσπάθησαν να τα προσπεράσουν και εκείνη τη στιγμή επενέβησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ και τους απομάκρυναν. Ο έλεγχος της αστυνομίας ήταν εξονυχιστικός, με αλλεπάλληλα μπλόκα σε όλους τους δρόμους που οδηγούσαν στην παρέλαση. Συνολικά έγιναν 25 προσαγωγές. Οι πολίτες κατευθύνονταν στους παράλληλους δρόμους της Πανεπιστημίου από τη Βουκουρεστίου και κάτω. Στο στρατιωτικό σκέλος άψογη ήταν η εμφάνιση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ εντυπωσίασαν οι ειδικές δυνάμεις. Δεν μετήχαν οι ανάπηροι πολέμου, διαμαρτυρόμενοι στα μέτρα της κυβέρνησης. Μετά το πέρας της παρέλασης, η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας για έξοδο από την κρίση. Όπως τότε πετύχαμε το ακατόρθωτο και σήμερα θα πετύχουμε. Με Ομόνοια και Σύμπνοια. Δεν θα λυγίσουμε για να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια αυτού του λαού που πολλές φορές δεν αξίζει αυτής της ευρωπαϊκής συμπεριφοράς. Ήταν μια θαυμάσια, εντυπωσιακή παρέλαση με την οποία τιμήσαμε τους ήρωες του 1821, οι οποίοι με γενναιότητα, αυτοθυσία και πίστη μας έδωσαν την ελευθερία μας. Οι αξίες και τα ιδανικά και οι πράξεις τους δίνουν το παράδειγμα, δείχνουν το δρόμο με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε τη σημερινή εθνική μάχη για την ανόρθωση της οικονομίας. Και πιστεύω ότι με αποφασιστικότητα, ενότητα και αλληλεγγύη θα το κατορθώσουμε. Είναι κρίμα που αυτή την μεγαλειώδη παρέλαση δεν την παρακολούθησε σύσσωμος ο ελληνικός λαός. Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα μικρά που μας χωρίζουν και να κοιτάξουμε μέσα σε πνεύμα ομοψυχίας και ενότητας το μέλλον. Να ενώσουμε δυνάμεις, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε μας έχει πληγώσει και να φτιάξουμε όλοι μαζί τη νέα Ελλάδα. Νωρίτερα εψάλλει δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια τελέστηκε εδώ στον Ιερό Ναό Διονυσίου Αεροπαγίτου η επίσημη δοξολογία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για τη Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, παρέστη στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Βαθεοχώρι Βοσπόρου. Μαθητικές παρελάσεις, κυρίες και κύριοι, έχει της Κρήτης. Λίγο πριν αρχίσει η παρέλαση, ματαιώθηκε. Ντροπή και έσχος. Πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι απαντήσεις στα παιδιά που ήταν έτοιμα να γιορτάσουν για την πατρίδα τους. Εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό με έτοιμα να φύγουν οι επίσημοι από την παρέλαση. Πέταξαν γιαούρτια, αυγά, καφέδες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χημικά. 45 λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη της παρέλασης στο Ηράκλειο, η παρέλαση ακυρώθηκε και ο κόσμος αποχωρεί από το λεωφόρο δικαιοσύνης. Καλά κάνανε και την ακυρώσανε. Ο λαός υποφέρει. Όχι για παρελάσεις. Στη Θεσσαλονίκη, περίπου 500 άτομα επιχείρησαν να πλησιάσουν την εξέδρα των επισήμων. Ένταση σημειώθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν. Στη διάρκεια της παρέλασης, μέρος των μαθητών δεν έστριψε το κεφάλι στους επισήμους. Επί επτά ετίας τα μέτρα ήταν πολύ λιγότερα. Η αστυνομία
κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της, έτσι ώστε να μπορεί ο λαός και η νεολαία να εκφράζεται ελεύθερα. Μόνο με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στην Πάτρα, όπου και εκεί δεν έλειψε η ένταση.